Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Ολοκληρώσαμε ένα πρώτο μέρος της κουβέντας που αφορά τις επιθέσεις που δεχθήκατε. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το γραφείο του Πρωθυπουργού, τη σχέση σας με το ΣΥΡΙΖΑ που θα τη δούμε και στο κλείσιμο της εκπομπής της Αποψινής και ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που εσείς τον πρωτογνωρίσατε και ξεκίνησε αυτή η σχέση και το ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να μείνουμε όμως στα της Μακεδονίας, να μείνουμε στα της περιοχής σας και να έρθουμε στο Μακεδονικό. Ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο εδώ όσο και στην γείτονα χώρα, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βρισκόμαστε εν όψη του δημοψηφίσματος 30 του Σεπτέμβρη για το ναι ή το όχι, την επικύρωση η οποία έτσι κι αλλιώς έχει τυπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, ήδη είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις. Είχαμε χθες, για παράδειγμα, τη δήλωση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, του κυρίου Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το timing και ότι τώρα είναι η στιγμή για να πάρετε την απόφαση. Ανάμεσα σε άλλους λόγους που εξέφρασε τον προβληματισμό την τοποθέτηση, ήταν και το ότι πάμε σε εκλογές στην χώρα μας και ποτέ δεν ξέρει ποιος θα είναι αύριο η κυβέρνηση. Τελικώς, αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι οδεύουμε προς τις εκλογές, ανησυχεί και τους εταίρους σε αυτή την προσπάθεια για μια συμφωνία για το Μακεδονικό? Έχω την αίσθηση, διαβάζοντας μια σειρά από δημοσιεύματα σχετικά σήμερα, πως έχουν παρερμηνευτεί λίγο τα λεγόμενα του κύριου Νίμιτς και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που είπε είναι ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία και δεν πρέπει για κανέναν λόγο να... Έβαλε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κάδρο, οπότε δεν ξέρετε τι θα υπάρχει αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο θα είναι το γενικότερο διεθνές περιβάλλον. Έβαλε και την Ελλάδα, δεν προέταξε τις εκλογές στην Ελλάδα, έβαλε και την Ελλάδα όμως και το ποια θα είναι μια αυριανή κυβέρνηση. Είναι μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία. Και πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία. Κλείνει ένα κεφάλαιο που ταλάνισε την ελληνική κοινωνία αλλά και το ευρωπαϊκό σκηνικό για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με απόλυτο αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνη. Κυρία Νοτοπούλου, για εσάς, για μια πολιτικό η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, σπούδασε και πλέον ασχολείται με την πολιτική ενέργεια εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα. Η συμφωνία για το Μακεδονικό αυτή, γιατί είναι μια καλή συμφωνία? Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία την κάνουν μια καλή συμφωνία, βλέποντάς την από την ελληνική σκοπιά? Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή οποιοδήποτε μεγαλώνει στη Θεσσαλονίκη συναντά την ιστορία της εγκυβωτισμένη σε κάθε δρόμο που λέμε, σε κάθε διαδρομή μας, ακριβώς γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη του να ξεφύγει η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Θράκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα από τα ασφικτικά δεσμά του παρελθόντος. Η συμφωνία αυτή ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους και τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά και για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για όλους. Κατανοούμε απόλυτα τις ανησυχίες των συμπολιτών μας καθημερινά, έτσι διαλέγουμε με αυτές. Ερχόμαστε όμως να απαντήσουμε καθησυχαστικά απολύτως. Ακριβώς επειδή αυτή η συμφωνία προασπίζει απόλυτα το εθνικό συμφέρον, η Μακεδονία είναι εδώ, η γειτονική χώρα θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία έναντι όλων. Μια κατάσταση που ήταν εντελώς διαφορετική το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε όλοι τι υπήρχε πάνω στα διαβατήρια, στους χάρτες, από τη γλώσσα, την ταυτότητα ή το έθνος. Όλα αυτά λοιπόν διασφαλίζονται άμα τη υλοποίηση της συμφωνίας. Βόρεια Μακεδονία έναντι όλων και για κάθε χρήση, απαλλεύονται οι διαθέσεις αλυτρωτισμού, δεν υπάρχουν διεκδικήσεις στα σύνορα, δεν καταργούνται πλέον οι μειονότητες. Οι δηλώσεις οι οποίες ο κύριος Ζάεφ κάνει το τελευταίο διάστημα, και είναι κατανοητό ότι μπορεί οι δηλώσεις αυτές να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο διαχείρισης του εσωτερικού του, βρίσκεται εν όψη του δημοψηφίσματος, ωστόσο βοηθούν το κλίμα στην χώρα μας για να γίνει αποδεκτή αυτή η συμφωνία, με ευκολία δηλώσεις του τύπου ότι ασχέτως αν θα υπάρχει ο προσδιορισμός Βόρεια, εμείς θα είμαστε Μακεδόνες, η γλώσσα μας θα είναι μακεδονική, βοηθούν αυτού του είδους οι δηλώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα? Κοιτάξτε, κάθε συμφωνία, κύριε Χαρίτο, ειδικά σε διπλωματικό επίπεδο, είτε είναι προϊόν ειρηνικού, είτε προϊόν βίου
πολεμικών συγκρούσεων. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και για τις δύο πλευρές. Και αυτό που εμείς έχουμε κατοχυρώσει, κύριε Χαρίτο, είναι ότι η γλώσσα δεν είναι πια αυτοτελής, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια των σλαβικών, νότιων σλαβικών. Όπως επίσης και το ότι δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για μακεδονικό έθνος. Μιλάμε για υπηκότητα και μάλιστα με υποχρεωτική αναγραφή πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα ασφαλές σκηνικό, καθησυχάζουν τις ταυτοτικές, αν θέλετε, ανησυχίες των κατοίκων εδώ στη Μακεδονία και τη Θράκη και ανοίγουν πάρα πολλούς δρόμους προς το μέλλον, έτσι ώστε η Μακεδονία, η Βόρειος Ελλάδα, να είναι μια ευρωπαϊκή πύλη ειρήνης σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε ΔΕΘ. Πάμε σε αυτό το οποίο νωρίτερα το χαρακτηρίσατε πανηγύρι. Η ΔΕΘ είναι ένα πανηγύρι έτσι κι αλλιώς και μάλιστα είναι κάτι το οποίο άκουσα χαρακτηριστικά από έναν οδηγό ταξί, ο οποίος νωρίτερα μας έφερνε εδώ. Επισήμανε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που περιγράψατε εσείς. Μας είπε ότι η ΔΕΘ ήταν ένα πανηγύρι κάποτε, όταν ήμασταν παιδιά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα στα 50 δεν μπορώ να πω το ίδιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και το αιτιολόγησε αυτό λέγοντας ότι παλιά οι συμμετοχές ήταν ουσιαστικές. Παλιά τον κόσμο που ερχόταν εδώ για να συμμετέχει τον βλέπαμε στους δρόμους. Σήμερα οι περισσότεροι που έρχονται εδώ είναι είτε από την Google, είτε φιλοξενούμενη χώρα, η Ρωσία, η Αμερική, αύριο κάποιος άλλος που δεν θα τους δούμε. Θα φέρουν 100 επιχειρήσεις, αλλά θα στήσουν μέσα στα περίπτερα. Και αυτό γίνεται μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Όντως έχει αλλάξει η ΔΕΘ και ο χαρακτήρας της σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν? Έχω την αίσθηση, κύριε Χαρίτο, πως η ΔΕΘ έχει αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει με διαφορετική έννοια από αυτή που σας την ανέφερε. Για τον καθένα από εμάς, βέβαια, σας ομολογώ, η ΔΕΘ είναι και είναι μια πολύ προσωπική ιστορία. Ποιος από τους Θεσσαλονικείς δεν θυμάται όταν πήγαινε μικρός με τους γονείς του την μαύρη μπύρα και το λουκάνικο ή το πανηγύρι. Αλλά αυτό είναι μια τυχή. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Όχι, υπάρχει. Και μάλιστα φέτος έχει ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με... Φέτος είναι το western, είναι το αμερικάνικο show που θα στηθεί απ' έξω από την ΔΕΘ λόγω της φιλοξενίας, της φιλοξενούμενης χώρας που είναι η Αμερική. Κάθε χρόνο τιμάται μία χώρα στην ΔΕΘ. Τι θα πει τιμάται? Θα πει ότι έρχονται μία σειρά από επιχειρήσεις, οι οποίες στόχος είναι να παραμείνουν, να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία. Συμβαίνει αυτό? Αρχίζει να συμβαίνει. Και μάλιστα επειδή χθες είχαμε προχθές την συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 83ης διοργάνωσης, το στοίχημα, όπως αναφέρθηκε, ήταν ακριβώς αυτό, πως η πολύ πλούσια, εξαιρετικά ενθαρρυντική και αισιόδοξη συμμετοχή των αμερικανικών επιχειρήσεων θα παραμείνουν, θα μετατραπούν, αν θέλετε, σε επιχειρηματικές συνέργειες και συμμαχίες όλο το επόμενο διάστημα. Σε αυτή τη ΔΕΘ είμαι βέβαιη από αυτά που είδα, ότι θα δούμε πάρα πολλά, θα εντυπωσιαστούμε, αλλά είναι και μια μεγάλη πρόκληση το να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις σχέσεις όλο το επόμενο διάστημα. Αυτή η ΔΕΘ είναι η μεγαλύτερη της προηγούμενης 20ετίας. Δεν είναι καθόλου κακό το ότι έρχονται ξένες επιχειρήσεις εδώ. Ο στόχος είναι ταυτόχρονα να μπορέσουν να σταθούν δίπλα τους και οι ελληνικές. Και αυτό θέλει συνέργειες. Και θα υπάρχουν μία σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις που θα τις φέρουν κοντά. Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω το τρένο με τις startups της ψηφιακής εποχής, της καινοτομίας, αλλά γι' αυτά ας αφήσω τον κύριο Παπά να σας πει περισσότερα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς από το τέλος αυτής της εβδομάδας να εκτελήσονται. Η ΔΕΘ έχει και έναν άλλο χαρακτήρα. Η ΔΕΘ επί της ουσίας είναι το σημείο εκκίνησης της χρονιάς πολιτικά. Μπαίνει ο πύχης, μπαίνει ο στό, μπαίνουν οι στόχοι, γίνονται μια σειρά από δηλώσεις. Έχω διαβάσει ένα άρθρο σε ένα ξένο μέσο ενημέρωσης, πασαρέλα δηλώσεων χαρακτηρίζει την ΔΕΘ, όπου επί της ουσίας από αυτά που θα ακούσεις
ένα 20 με 30% είναι αυτό στην καλύτερη περίπτωση που θα δει κάποιος να υλοποιείται από τους στόχους, από τις προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες κάθε Σεπτέμβρη ξεκινούν από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Φέτος υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ και 9 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά λέει το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Άρα είναι η πρώτη ΔΕΘ. Με τα μνημονίακα. Ακριβώς. Ναι. Τι αλλάζει λοιπόν φέτος? Όπως ακριβώς αναφέρετε, η φετινή ΔΕΘ. Αν και δεν ορκιζόσαστε όλοι στο Ευαγγέλιο στις ορκομοσίες, είναι όντως η πρώτη ΔΕΘ με τα μνημονιακά, με το χέρι στο Ευαγγέλιο, που αυτά που θα φέτος θα ανακοινωθούν από εδώ θα τηρηθούν κιόλας? Με πολιτικό όρκο λοιπόν, όπως ορκιστήκαμε, προφανώς η φετινή ΔΕΘ είναι η πρώτη μετά από το ορόσημο της 20ης Αυγούστου, το οποίο είναι χρονικό, είναι και πολιτικό. Είναι η πρώτη ΔΕΘ μετά από 8 χρόνια που ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει με το πρόγραμμα της δικιάς του κυβέρνησης, μακριά από, έξω από επιτροπίες. Η έξοδος από τα μνημόνια φαίνεται ήδη από αυτές τις μέρες ότι δεν είναι ένα αφήγημα. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Χτιόγλου, υπέγραψε την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας των τεσσάρων. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Τα πιο συγκεκριμένα μέτρα θα τα πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό που γνωρίζουμε είναι, όπως ανέφεραν και ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Βερναρδάκης, ένα πακέτο τετραετίας που επεξεργάζεται η κυβέρνηση με στήριξη στον κόσμο της εργασίας, στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει πλέον ένας δημοσιονομικός χώρος στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται σε σχέση με το πώς θα μπορέσει να τον μοιράσει παραγωγικά και δίκαια. Έτσι. Και προχθές υπήρχε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού, η καθιεμένη πια στο Κορυφαίο, και με τους παραγωγικούς φορείς, όπου καθώς οι ίδιοι έφεραν τις προτάσεις τους, ουσιαστικές προτάσεις. Κοιτάξτε κύριε Χάρη, το Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δείχνουν ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι προτεραιότητα στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Πώς ακριβώς το εννοούμε αυτό? Το εννοούμε με την στροφή, αν θέλετε, της Θεσσαλονίκης ως επίκεντρο, mm-hmm. της Μακεδονίας, της Θράκης, της Βόρειας Ελλάδας ολόκληρης, στην κατεύθυνσή της ως ατμομηχανή της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Ταυτόχρονα όμως είναι και η καρδιά της πρωτογενούς παραγωγής, της αγροτικής παραγωγής. Μία σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις όπως το κλεισθέν θα αλλάξουν και το τοπίο της αυτοδιοίκησης. Επομένως υπάρχουν όλα τα εργαλεία έτσι ώστε η Βόρειος Ελλάδα να υποφεληθεί τα μέγιστα από την έξοδο από τα μνημόνια. Να κάνει το επόμενο βήμα δηλαδή. Τώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό που λέει είναι ότι διαχειριστήκατε τις τύχες της χώρας εδώ και 3,5 χρόνια. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απομένει. Μου μιλήσατε για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τετραετές βάθος. Άρα αυτό που ζητάτε επί της ουσίας είναι άλλα 3 χρόνια, άλλη μία διακυβέρνηση, για να μπορέσετε να υλοποιήσετε κάτι το οποίο, όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, είχατε θέσει ως στόχο εξ αρχής σε αυτήν εδώ τη θητεία σας. Ως στόχο, εξ όσων γνωρίζω και θυμάμαι, είχαμε θέσει την κοινωνική σωτηρία στην αρχή αυτής της διακυβέρνησης. Γι' αυτό ζητήσαμε από το λαό να εμπιστευτεί αυτήν την κυβέρνηση και να πορευτεί μαζί μας με την ίδια τη συμμετοχή. Επομένως, 3 χρόνια μετά, έχουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που στέφεται με επιτυχία, με μία κυβέρνηση που μάτωσε, μέσα σε μια κοινωνία που μάτωσε. Έτσι. Άρα δεν έχω κάτι περισσότερο να σχολιάσω για αυτό που λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρόγραμμα υπάρχει. Η προοπτική στην οποία θα ζητήσει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφο του ελληνικού λαού, εάν αυτό εννοείται, είναι το ότι έχουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και ταυτόχρονα την επαναφορά ανθρώπινων αξιών, ανθρώπινων αρχών. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην αρχή της ισότητας και αυτό είναι το μακρινότερο όραμά μας.
Μιλάτε για τη μεταμνημονιακή εποχή, για την πρώτη ΔΕΘ στη μεταμνημόνιο εποχή. Όμως που μας ακούει, αυτό το οποίο δυνατότητα ανάπτυξης ως επαναφορά στην δημιουργεί και προσδοκίες. Κοιτώντας τον κόσμο, στην πόλη στην οποία κυκλοφορείτε και όταν μιλάτε για την μεταμνημόνιο εποχή, φαντάζομαι αυτές τις προσδοκίες τις λαμβάνετε και εσείς ως ζητούμενο από τον κόσμο. Τι θα αλλάξει αύριο στην καθημερινότητα? Είναι κάτι το οποίο εκτιμάτε ότι από αύριο θα το δει ο κόσμος να αποτυπώνεται και στη δική του καθημερινότητα, στη δική του πραγματικότητα, ή σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, όλων μας, θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο διάστημα για να ξεχάσουμε αυτό το οποίο λέγεται μνημόνιο, μνημόνια, όσα ήταν? Προφανώς και χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η ελληνική κοινωνία πέρασε μέσα από συνθήκες πολύ σκληρής, ακραίας λιτότητας. Έτσι, επομένως, η αποκατάσταση της τάξης, της ισορροπίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας. Θα ήθελα όμως να πω στο σημείο αυτό πως οι αλλαγές στη ζωή των πολιτών, σε αυτή την πόλη που ζούμε, υπάρχουν. Ξέρετε, είστε στην πόλη που είχε ένα από τα ισχυρότερα κοινωνικά ιατρία αλληλεγγύης και κράτησε όρθιους χιλιάδες συμπολίτες μας ανασφάλιστους. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είστε στην πόλη που είχε έναν κρατικοδίαιτο, διεφθαρμένο ΟΑΣΤ, που για πρώτη φορά οι άνεργοι μπαίνουν μέσα δωρεάν, όπως θα έπρεπε. Για πρώτη φορά δημοσιεύονται ισολογισμοί και για πρώτη φορά υπάρχει διαφάνεια. Χωρίς να υποτιμούμε φυσικά το ότι η κατάσταση είναι απολύτως δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Είστε όμως, κύριε Χαρίτο, και σε μια πόλη που φιλοξένησε, πέρασαν μάλλον, εξαιρετικά εμβληματικές ιστορικές προσωπικότητες, είτε του πολιτισμού, και θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό, είτε της πολιτικής. Στην πόλη πέρασε η Καρέλη, ο Χριστιανόπουλος, ο Ιωάν, δεν τα αναφέρω τυχαία αυτά. Συμπληρώνουμε 51 χρόνια από την δολοφονία του Χαλκίδη. Είστε στην πόλη του Λαμπράκη, του Τσαρουχά. Όλα αυτά τα αναφέρω ακριβώς γιατί αυτή η πόλη έχει απόλυτη ανάγκη από το να συγκροτήσει το επόμενο διάστημα ένα δημοκρατικό μέτωπο. Γιατί αυτό είναι και θα είναι και το στίχημα των εκλογών, αν θέλετε, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Επομένως, οι πολίτες βλέπουν καθημερινά μία αλλαγή στη δικιά τους τη ζωή και το ακόμα κρισιμότερο είναι πως βλέπουν ένα ενδιαφέρον που τους καθιστά συμμέτοχους τους ίδιους. Μάλιστα, λοιπόν, στην πόλη θα επανέλθω σε λίγο. Θα πάμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ρώτησα και νωρίτερα, ως πραγματικότητα απέχει σήμερα από αυτό το οποίο η Κατερίνα Νοτοπούλου πολλά χρόνια πριν βίωσε ως μια πραγματικότητα το 2007, το 2008-2009. Φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κίνημα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ένωση διαφόρων σχηματισμών και κομμάτων. Ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει άλματα προς τα μπρος. Ίσως βιαστικά τα έκανε. Και έτσι του συγχωρούνται και κάποια λάθη ή υπέρμετρες προσδοκίες. Είχε να αντιπαλέψει το χρόνο και τα θηρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως παραμένει στην ψυχή του αυτό που ήταν όταν εγώ τουλάχιστον το γνώρισα και αυτό που ήταν και όταν το γνώρισαν οι μεγαλύτεροι από μένα. Έχει απολέσει ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του το κίνημα, το κόμμα το οποίο βρισκόσασταν σε σχέση με το κόμμα το οποίο βρίσκεστε σήμερα? Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη να είσαι και κόμμα και κυβέρνηση και κίνημα. Είναι μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη συνθήκη. Ταυτότητα του χαρακτηριστικά, εγώ τουλάχιστον δεν θα έλεγα ότι έχει πολλές. Έχει οριμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει αγώνα για να κερδίσει μια σειρά από φορείς. Προφανώς πρέπει να προβεί πια σε άλλες κοινωνικές συμμαχίες που παλαιότερα ίσως φάνταζαν δύσκολες. Η ευθύνη όμως είναι ξεκάθαρη σε κάθε ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είμαστε απολύτως σίγουροι. Το αριστερό πρόσημο, το οποίο ήταν ένα από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν, αν θέλετε, το σημείο εκείνο το οποίο έστρεψε και το βλέμμα του κόσμου με βάση το πρόγραμμα, με βάση τις ιδέες τις οποίες προέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό υπαρκτό σήμερα ή το έχετε απολέσει? Απολύτως υπαρκτό. Οι όποιες συμπορεύσεις, συνεργασίες, συνέργειες και συμμαχίες γίνονται πάντα στη βάση ενός προγράμματος. Η τακτική, η στρατηγική, ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο. Τη στήριξη των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό φαίνεται από τις πολιτικές που ασκεί, φαίνεται από τις προτεραιότητες που θέτει, φαίνεται από τον τρόπο που θα φανεί, από τον τρόπο που θα μοιράσει αυτό το δημοσιονομικό χώρο στη μεταμνημονιακή εποχή. Κυρία Νοτοπούλου, η άνοδος της ακροδεξίας είναι ένα φαινόμενο γενικότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σχετίζεται με μια σειρά από αιτίες στην Ευρώπη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σας προβληματίζει στο βαθμό τον οποίο υφίσταται σήμερα στη χώρα και που ενδεχομένως επηρεάζει και εξελίξεις όπως το μακεδονικό ή το θέμα του προσφυγικού και κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει μια θετική τάση απέρα? Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο σε όλη την Ευρώπη, εντονότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω το ότι κάποια χρόνια πριν η Αυστρία ήταν η χώρα που έδινε το χέρι στην Ελλάδα, στις δομές αλληλεγγύης που είχε για να κρατηθεί όρθιοι απέναντι στην Χρυσή Αυγή και το φασισμό, και σήμερα έχει αντιστραφεί αυτή η εικόνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, η άνοδος της ακροδεξίας είναι φαινόμενο που μας προβληματίζει σε σχέση με την πορεία της Ευρώπης ολόκληρης. Και είναι αυτή ακριβώς που πρέπει πάντα να μας καθοδηγεί στο να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία και να στηρίξουμε τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα στρώματα που έχουν πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τους φτωχούς, τους ανέργους, τα άτομα με αναπηρίες. Εκεί κατευθύνεται η δικιά μας πολιτική. Και είμαι βέβαιη ότι εντείνοντας τις προσπάθειές μας και τώρα με την έξοδο από τα μνημόνια στην κατεύθυνση αυτή, η ακροδεξιά θα είναι ένα φαινόμενο που θα περιοριστεί. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε το ρόλο της νέας δημοκρατίας που μοιάζει να την αγκαλιάζει πια στη ρητορική της, αλλά και στην πολιτική της προσέγγιση και πρόταση. Θα το χρησιμοποιήσω ως γέφυρα, μια και το ανέφερα πριν. Δηλαδή, νομίζω ότι ζητήματα όπως το μακεδονικό ή και το προσφυγικό είναι θέματα τα οποία αβαντάρουν, θέματα τα οποία δίνουν πάτημα σε ακροδεξιά κόμματα για να βγουν προς τα έξω και να πατήσουν πάνω σε αδυναμίες του μηχανισμού και ενδεχομένως της κρατικής μηχανής κυρίως, στο να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα. Ωστόσο, επειδή το προσφυγικό ζήτημα, το μεταναστευτικό ζήτημα, ήταν ένα ζήτημα που αλλιώς αντιμετωπίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλιώς το αντιμετωπίζετε εσείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση, έχουμε ένα κορεσμό σε ό,τι αφορά τα νησιά, τη Λέσβο και μια σειρά από άλλα νησιά κοντά στην ακτογραμμή με την Τουρκία, με αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Έχουμε 10.000, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στη Λέσβο, οι οποίοι έχουν αιτηθεί άσυλο. Υπάρχει επισήμανση από τον ΟΗΕ ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί η αντιμετώπιση της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, να μεταφερθεί κόσμος από εκεί στην ενδοχώρα, ακόμα και για τη Μόρια. Υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά του ΟΗΕ και υποδείξεις για το τι θα πρέπει να πράξει η κυβέρνηση. Όλο αυτό το θέμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι, και ρωτώ εσάς κυρίως γιατί είχατε και μια προσωπική ενασχόληση με το προσφυγικό, έστω και ως εθελόντρια, αρκετά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η Ιδωμένη. Όλο αυτό το προσφυγικό ζήτημα ήταν σχεδιασμένο, ήταν αποτυπωμένο έτσι στο μυαλό σας ως εικόνα όπως έχει γιγαντωθεί σήμερα, ή κάτι τελικώς άλλαξε και έχουμε φτάσει ως εδώ? Το να έρχεσαι αντιμέτωπος ή μάλλον να ζεις τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο καθοριστικό από το να βλέπεις νούμερα σε χαρτιά που θα πρέπει ωστόσο να τα διαχειριστείς. Αν η ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη
η ελληνική κοινωνία αν ήταν έτοιμη, η ελληνική κυβέρνηση αν ήταν έτοιμη να υποδεχθεί τόσο μεγάλο αριθμό φύγων, προφανώς και δεν ήταν. Προφανώς και δεν ήταν ολόκληρη ευρωπαϊκή κοινότητα. Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, όμως θα μου επιτρέψετε το εξής ερώτημα. Δεν είσαι έτοιμος τον πρώτο χρόνο. Δεν είσαι έτοιμος το επόμενο δεύτερο εξάμηνο, τρίτο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πλέον η εμπειρία για να αντιμετωπίσεις το ζήτημα αυτό και να ξέρεις πώς διαχειρίζεσαι τα νησιά, πώς διαχειρίζεσαι την ενδοχώρα ή μήπως δεν ήσασταν κι εσείς έτοιμοι ως κυβέρνηση για να αντιμετωπίσετε τους φορείς, τους δήμους, την κοινωνία. Να σας θυμίσω ότι από την εποχή των πογκρόμ προηγούμενων κυβερνήσεων περάσαμε στην εποχή της φιλοξενίας. Προφανώς και τα προβλήματα είναι οξύτατα. Ας αναλογιστούμε όμως ότι από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα έχουν φτιαχτεί πολύ μεγάλες δομές υποδοχής προσφύγων. Έχει γίνει μια τεράστια, πολύ θαραλέα προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς και την ελληνική κυβέρνηση προφανώς και την ίδια την κοινωνία που το δέχτηκε, τα προσφυγόπιση σήμερα στα ελληνικά σχολεία. Εδώ όμως το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξεπερνάει τις δυνατότητες μιας χώρας. Δεν μπορεί ολόκληρη την προσφυγική κρίση να τη διαχειρίζεται μια χώρα. Και επειδή αυτό την χάνει ακριβώς και λόγω της ενασχόλησής μου, να ήταν το αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας στο μεταπτυχιακό, αυτό που είχαμε διαπιστώσει λοιπόν και τότε και το διαπιστώνουμε και σήμερα είναι την απουσία πολιτικής, ευρωπαϊκής για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η Ευρώπη δεν είναι αλακάρτ και αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, η κάθε χώρα να μοιραστεί τα προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι βάρες, μην ξεχνάμε, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου που λέω ρητορικό, ας μην ξεχνάμε γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φτάνουν εδώ. Φτάνουν ζητώντας απλά μια καλύτερη ζωή, οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν για να σώσουν τις ζωές τους και των παιδιών τους. Και κάποιοι από αυτούς πέθαναν κιόλας στη διαδρομή. Επομένως, εδώ πρέπει να αναλογιστούμε με βάση τις αξίες του ανθρωπισμού, αλλά και με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, εάν πραγματικά θέλουμε να κρατήσουμε την Ευρώπη στο όραμα αυτό και αν πραγματικά θέλουμε να την κρατήσουμε ενωμένη. Όταν σε ζητήματα ανθρωπισμού, όπως αυτό το οποίο συζητάμε, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, υπάρχουν πολύ περισσότερα να χωρίζουν από ότι να ενώνουν. Η στάση της Αυστρίας αυτή τη στιγμή, η Ιταλία, η οποία κλείνει τα λιμάνια απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η Γερμανία με τις διαδηλώσεις, οι επερχόμενες εκλογές στη Σουηδία, όπου η ακροδεξιά φαίνεται να αυξάνει δραματικά τα ποσοστά της λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος. Όταν έχεις απολέσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ως μία ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η οικονομία, όπως είπα και πριν, δεν ενώνει, ο ανθρωπισμός δεν υφίσταται, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν απομείνει σε αυτή την ένωση για να γοητεύει όσους βρίσκονται εκεί για να παραμείνουν? Θα έλεγα ότι τα έχει απολέσει, εάν τα είχαν απολέσει ως οράματα, ως αγωνία, ως επιθυμίες ή ως πολιτική στόχευση και οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω την ίδια εικόνα. Μπορεί οι θεσμοί της να έχουν κάνει πολλά βήματα προς τα πίσω, οι πολίτες όμως μέσα από τα κοινωνικά κινήματα, την πολιτική τους αναζήτηση, κάνουν ταυτόχρονα πολλά βήματα προς τα μπρος. Και εδώ έρχεται ως καταλήτης ο ρόλος που έχει παίξει η Ελλάδα με αυτήν την κυβέρνηση. Λοιπόν, κλείνουμε. Και κλείνουμε με την Ελλάδα, κλείνουμε με αυτή την κυβέρνηση. Ρώτησα για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχει μείνει να γοητεύει εκεί έξω κάποιον για να θέλει να, να μείνει στον πυρήνα αυτής της Ένωσης. Στην Ελλάδα του σήμερα και μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης, τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς εξακολουθεί να γοητεύει στο κόμμα και την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχετε? Τους πολίτες εννοείται. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστή σε αυτήν την προσπάθεια. Προσπάθεια να κρατήσει την κοινωνία όρθια, βάζοντας ως προτεραιότητα την εργασία, την υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως μία δίκαιη ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι και τα προτάγματα του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή. Είναι η προσπάθεια που υπάρχει μπροστά μας. Εκτιμώ ότι πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα κριθούν με βάση την δημοκρατία, την πρόοδο και το κοινωνικό κράτος από τη μία μεριά
και από την άλλη μεριά την ακροδεξιά και τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές του παρελθόντος. Επομένως, στην προοπτική αυτή καλούμε τον κόσμο να συμπαραταχθεί, να συμμετάσχει και να δώσουμε τη μεγάλη μάχη της επόμενης περίοδου. Κυρία Νοτοπούλου, θέλω να σας συνέντευξη, την πρώτη. Και την πρώτη, εδώ στην πρώτη εκπομπή, για την νέα τηλεοπτική σεζόν στο Focus. Να σας ευχηθώ συγχαρητήρια για την υπουργοποίησή σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και βεβαίως εν όψη της ΔΕΘ και των εργασιών οι οποίες ξεκινούν τα επόμενα 24 ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε και εμείς και με ενδιαφέρον να δούμε το πώς τα πράγματα αναμένεται να οριοθετηθούν για το διάστημα μέχρι και την διενέργεια των εκλογών μέσα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μεθαύριο εδώ στην πόλη σας. Ευχαριστώ θερμά. Καλή σεζόν για εσάς. Παραγωγική θητεία για εμάς. Θα ευχηθώ και εγώ και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.